Καλησπέρα τα κορίτσια, καλωτημένα μου, βάλε στο φούτερ και ήρθες, καλώς τους. Αμάρε Νικόλα. Καλά, συγγνώμη, εσένα δεν συνειδητοποίησε κανείς ότι μετά είχαμε έξοδο. Εγώ έβαλα που κάμψα τα κορίτσια, πάνε τα λουλούδια τους, τα ωραία τους. Ήρθε με το φούτερ. Θα αναλλάξω. Θα πάνε αλλάξει γρήγορα, βγαίνει η Ιωσήφινα του Κανάκη τώρα. Πώς με βρίσκεις? Όπως πάντα υπεροχή, ο Ιωσήφινα του Κανάκη. Έλεγα τώρα εδώ στον Νικόλα, λέω εμείς είχαμε συνονιθεί όλοι. Να, και η Ιωσήφινα βλέπεις ότι είναι έτοιμη. Μόλις παίξουμε και ένας από τους τρεις κερδίσει, μετά μας βγάζει έξω. Και ντυθήκαμε όλα με τα καλύτερά μας. Έτρεχα τον Νίκο. Τι κάνουμε με τον διώχνουμε ή τον κρατάμε? Τον κρατάμε. Τον κρατάμε και αναλόγως στην πορεία του. Θα τον πάρουμε μαζί μετά. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει. Μπορεί να κεράσει. Θα κεράσει σίγουρα, αλλά μπορεί να χρειαστούμε και οδηγό για το αυτοκίνητο. Το μεγάλο δώρο της εκπομπής μας είναι εδώ. Και αυτό το μεγάλο δώρο της εκπομπής. Και αφού το μεγάλο δώρο της εκπομπής είναι ήδη εδώ, τότε εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να πάμε να το διεκδικήσουμε. Χάρη στον Νικόλα βεβαίως, βεβαίως, αλλά και την Χριστίνα και την. Θα το πω τώρα και ότι πετύχω. Θα το πω γαλλικά. Μάρουα. Μάρουα. Ατύχησε, ήταν αραβικό. Μάρουα. Θα μάθω κι άλλα για σας σε λίγο. Με εξομαχία τώρα. Η κατηγορία είναι πριν και μετά. Πριν και μετά, μία λέξη όπως τη γνωρίζαμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά μετά κάποια στιγμή άλλαξε δρόμο. Σημαίνει ακριβώς το ίδιο όμως, είναι η ίδια λέξη. Το χέρι στο μπάζερ, ξεκινάμε. Πάτησαν μαζί η Μάρουα και ο Νίκος, αλλά ο Νίκος ήταν λίγο πιο γρήγορος. Γλάφκα, κουκουβάγια. Γλάφκα, κουκουβάγια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σωστός και ωραίος. Το βρήκε 100 ευρώ. Θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω όμως από τις κυρίες. Κυρίες προηγούνται. Έτσι, επιβάλλεται αυτό. Σαββουάρ Φίβρου. Μάρουα, παρακαλώ. Καλό στο κορίτσι μας. Με το περίεργο όνομα που δεν το ξεχνάει κανείς βεβαίως. Νομίζεις. Γιατί θα μπορούσε να είναι ένα όνομα να πει πιο συνηθισμένο. Τώρα λες μια φορά Μάρουα. Μέχρι να το πετύχουν 5-10 φορές να το πούνε σωστά. Συμβαίνει αυτό, έτσι. Το ξέχασαν. Το ξεχνάνε πολύ συχνά. Λίγο. Και τι Μάρουα ποτέ κανένα. Το πιο κουλό που έχει ακούσει αντί για Μάρο ή Μαρία έστω ή κάτι τέτοιο, τι έχει ακούσει? Δεν το έχω ακούσει, το έχω διαβάσει. Το έχω διαβάσει, τι είναι? Μαρούλα. Μαρούλα. Από το Μάρουα, Μαρούλα. Ο Χριστός της Παναγία. Δηλαδή ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι αραβικό όνομα το Μάρουα. Είναι αραβικό, ναι. Άρα έχει κάποια ρίζα που κρατάει. Ναι, χωρίζει από Αίγυπτο. Μπράβο. Ω, είναι και Νεφερτίτη. Νεφερτίτη. Πολύ ωραία. Έχει ρίζες και από Αίγυπτο και από πού και από Ελλάδα. Ναι, Πειραιώτισσα είμαι. Πειραιώτισσα και λίγο Αίγυπτο και τα λοιπά. Ναι, το έχεις, το εξωτικό το έχεις, το φαίνεται. Έχω. Το Αιγυπτιακό έχεις πάρει, το Πειραιώτικο δεν το έχεις. Είναι ξεκάθαρο. Εκτός αν είσαι Ολυμπιακός. Είσαι Ολυμπιακός. Τι θα ήμουν. Χάρηκα, Μάρουα. Γεια σου. Χριστίνα! Αστειεύομαι, έτσι. Χριστίνακη μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Με το λουλουδάκι σου. Ήρθες λουλουδάτη και αυτισμένη. Πάντα. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Θέλω να μου πεις πού χάνεις το χρόνο σου ευχάριστα. Το χρόνο μου τον σπαταλάω πηγαίνοντας να μάθω ρώσικα. Αλήθεια? Ναι, σε φροντιστήριο. Καλό αυτό. Ρώσικα δεν είναι μια γλώσσα που την διδάσκονται συχνά οι άνθρωποι στην Ελλάδα σήμερα και είναι, ναι, και θα σε βοηθήσει επαγγελματικά αυτό. Έχω σπουδάσει βαλκανιολόγος γι' αυτό. Πολύ σωστό. Το πας για James Bond στη συνέχεια? Για μεταφράστρια, για μεταφραστήρια. Ή μήπως θέλει να πιάσει δουλειά στην Παοκάρα? Γιατί ο πρόεδρος θέλει μια μεταφράστρια, Χριστίνα μου. Το ξέρω. Κανονίσω εγώ με πρόεδρο. Σε εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Νίκο, έρχομαι γιατί θα τα πεις όλα τώρα. Νίκος! Χαρά μου. Τι μου κάνεις? Τόσο εδώ καλά. Δυνατό αγόρι. Πολύ δυνατό. Τόσο τρώμε. Μας ταΐζουμε. Δεν είναι μόνο το φαΐ, είσαι και δυνατό αγόρι και... Δεν λέω δυνατό με την έννοια του όγκου μόνο. Είσαι και σφιχτός. Τι έγινε? Πισίνα. Πόλο. Πισίνα. Πόλο. Παιδιά, ο Νίκος δεν είναι να κάτσει δίπλα του στο νερό μέσα. Έτσι δεν έχει καμία πιθανότητα. Άμυνα φουνταριστό. Μία. Είσαι αμυντικό σε φουνταριστό. Έτσι δεν λένε. Να μεταφράσω λίγο στη μαμά μου. Ισό, παιδιά, να καταλάβω. Όχι. Περιμένετε, δεν έχετε καταλάβει τι λέει τώρα. Το καταλάβανε οι άντρες. Να πω, να καταλάβει και η μάνα μου. Μάνα, εκεί στο πόλο που βλέπουμε ένα που μου λέει: Αχ, Παναγία μου, αυτό πνίγεται. Γιατί πνίγεται? Δεν πνίγεται. Ο επιθετικό είναι και είναι ο αμυντικό, ο Νίκος που τον τραβάει από κάτω. Να βουλιάξει. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να σε έχω φίλο μου για πάντα, Νίκο. Φίλο μου για πάντα, κολλητάρι. Λοιπόν, τα αφήνουμε εκεί μέχρι εκεί. Αθλητισμού αρκετά μάθαμε σήμερα πρώτο γύρο. Η κατηγορία μας είναι πόλο και αθλήματα του νερού. Γελάς, Νίκο.
Τι θα κάνω. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Θα μπορούσε, αλλά. Η κατηγορία είναι πόλης κόσμου. Έλα, όχι πόλο, αλλά πόλης. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Προφανώς και έχουμε δύο λέξεις, άρα έχουμε δύο πόλεις του κόσμου. Καλή επιτυχία, Νικόλα. Άντε. Σ' ακούω. Λοιπόν, θα πω το Λάμδα. Λάμδα. 40 ευρώ ξαναγύρισε. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το υγρό στοιχείο σε αθλητισμό, γιατί φαντάζομαι έχεις και κολύμβηση στην αρχή. Από το 93. Πάρα πολλά χρόνια πλέον. Έχουμε μπαλαντέρ εδώ πέρα. Μπράβο. Έχουμε. Έχουμε όμως. Θα φανεί από το γράμμα. Θα πω τον Ι. Για να πάρουμε μπαλαντέρ. Μπράβο. Σήκωσε το μπαλαντέρ, Νικόλα μου. Σου θα αφήνω εδώ. Το μπαλαντέρ είναι ό,τι πιο χρήσιμο για κάποιον που φτάνει στο τελικό. Από εδώ μέχρι το τελικό θα σε συνοδέψει αν πας μέχρι εκεί. Ωστόσο, μόνο η χρεοκοπία απλά στη συνέχεια μπορεί να στο στερήσει. Μακριά από εμάς. Ακόμα και η απλή χρεοκοπία δεν το κουνάει από τη θέση του. Ξαναγύρισε. Okay. Είσαι έτοιμος να μου πεις το επόμενο σύμφωνο για 50 ευρώ. Θα πω το μη. Μανούβρα. Ωραία, 100. Έχεις φτάσει στα 220, αδερφέ. Ξανά. Ξανά. Μπορείς και να αγοράσεις. Ναι, πάρα από 100 αγοράζουμε. Τι έχουμε εδώ. Πέρασε, οπα. Πέρασε. Πάλι δωράκι. MLS κινητό, εδώ είσαι. Το πι. Water, πολλό. Κλεοπάτρα, είσαι έτοιμη. Νομίζω. Είσαι έτοιμη, πάμε. Θα ακούσει διάφορα ονόματα αιγυπτιακά εδώ πέρα, η Μάρουα. Κανένα μαρούλο μην ακούσω και όλα καλά. Ποτέ από μένα. Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε μια κουλτούρα, ένα πολιτισμό, ρε παιδί μου, μας πέρασες. Έλατε. Τα μυστήρια του Φαραώ. Πρέπει να βρούμε γράμμα για να μπούμε σε σκέψεις. Το ταφ. Ταφ. Οκ, το δέχομαι. Θα σε ρωτήσω. Έχεις το εκπληκτικό ποσό των 40 ευρώ. Αν θέλεις να γυρίσεις για να μαζέψεις και άλλα χρήματα, μπορείς να το κάνεις. Εάν θέλεις όμως να σηκώσεις το ερωτηματικό, πρέπει να έχεις κατά νου ότι έχει κάτω η χρεοκοπία 500. Το σηκώνω και ό,τι γίνει. Είναι η αλήθεια, το 40 δεν είναι κάτι τρομερό. Ωραία, έρχομαι να σε βοηθήσω. Να γίνει πάνω. Νομίζω ότι μια χαρά φτάνει, αλλά θα σε βοηθήσω. Είμαι ένα gentleman. Ναι, ναι. Λοιπόν. Δεν θέλω να κοιτάξω. Αμέσως. Έκπληξε. Κλείνει τα μάτια σου. Μην τα ανοίξει. Θα το δούμε μόνο εμείς. Μην ανοίξει τα μάτια σου. Δεν ανοίγω, δεν ανοίγω. Μην ανοίξει τα μάτια σου. Δεν ανοίγω. Μην ανοίξει. Και να σου πω κάτι. Κράτα κλειστά τα μάτια σου. Θα μπορούσε να ήταν 500 όμως. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Δεν σε πάει καλά η αρχή του παιχνιδιού. Χριστίνα μου. Κάθε αρχή και δύσκολη. Πολύ δύσκολη για σένα. Χριστίνα μου, κάτι πιο εύκολο για σένα λιγάκι, σε παρακαλώ, να στο πω ρωσικά. Μέχρι το τέλος πρέπει να με μάθεις να λέω τροχό στις τύχεις στα ρώσικα, έτσι. Oh. Σε παρακαλώ, θέλω να μάθω δίπλα σου. 300 ευρώ. Έπιπλα τυνιακός. Μόνο με σωστό σύμφωνο έρχονται στα χέρια σου. Θα πω το ρο. Τυνιακός.gr. Έχει καταστήματα παντού. Μπορεί να έχει και στη Μόσχα, δεν ξέρω. Στη Μόσχα, αδερφές μου. Στη Μόσχα, εκεί θα πάμε για να πάρουμε έπιπλα από τυνιακός. Καταπληκτικά έπιπλα, περιπτώντως. Το ξέρω. Ξέρεις το γρυφό ή ξέρεις το τυνιακό. Το τυνιακό. Α, έχεις πάρει ήδη, ε. Δεν τα πήρες όλα, όμως. Δεν σηκώσεις το μαγαζί. Όχι. Θα το σηκώσεις τώρα. Αν το λύσεις, πήρες τα λεφτά, είσαι πρώτη. Δεν το ξέρω. 2 πόλεις του κόσμου. Μπράβο. Πάρε και το ρολόι, πάρε και το ρολόι. Έλα να σε δω, πες μου το γραμματάκι σου. Θα πω το κάπα. Το κάπα. Νο, 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 ρολόι δεν έχει. Μη δεν έχει και έπιπλο σε λίγο, γιατί αν το λύσει ο Νίκος τώρα, θα πήρε όλα. Ξέρω το πρώτο, το δεύτερο μου λείπει. Θες να αγοράσεις ένα φωνήεν, μήπως. Όχι ακόμα. Ωραία, γύρισε. Το ακόμα είναι σχετικό, γιατί πόσα είναι πια τα σύμφωνα που υπάρχουν στο γρίφο μας. Δεν μπορώ να το πω. Το ξέρω, δεν μπορώ να πω. Μπορώ να εκφραστώ. 50 ευρώ. Λοιπόν, θα πω το γάμα. Γάμα. Mm-hmm. Έχω φύγει εγώ ήδη μακριά σου και έρχομαι στη φίλη μου τη Μάρουα, που αν το λύσει τώρα, το λέω γιατί όποτε γυρίζει η Μάρουα καταστρέφεται. Αν το λύσει τώρα, σου δίνω εγώ 100 ευρώ να ησυχάσεις. Από την τσέπη σου. Από την τσέπη μου. Το δέχεσαι. Όχι, δεν θα το λύσω. Το πρώτο το ξέρω. Α, και εσύ δεν ξέρεις το δεύτερο. Τότε γύρισε Μάρουα, γιατί πρέπει να βάλεις γράμμα και στη δεύτερη λέξη για να το λύσετε. Και οι τρεις που έχετε προβληματιστεί με τη δεύτερη πόλη.
Πες το, γράμμα. Λίγο ακόμα έχεις. Το δέλτα. Στο τσακ προλάβες, έχεις μόνο 5 δεύτερα από την ώρα που σου δίνω τον λόγο. Δεν υπάρχει το δέλτα. Χριστίνα, γελάς γιατί μάλλον το ξέρεις. Όχι. Παιδιά, είσαστε γεννημένοι για θαλασσοπόροι. Έλα, Χριστίνα μου. Θέλεις να αγοράσεις, δεν μπορείς να αγοράσεις. Γύρισε. Νομίζω ότι ο Βάσκο Νταγκάμα δεν θα σας είχε πάρει ποτέ στο καράβι, ούτε δωρεάν. Καλά έκανες και ξαναγύρισες. Τώρα, άμα πετύχει το γράμμα, ησυχία, παιδιά. Πες το γράμμα το σωστό, πάρε 200 λίστο. Β. Β. Ναι! Ναι! Άντε, επιτέλους! Άντε, επιτέλους! Να ακούσουμε και τη λύση τώρα. Τέλεια. Τα λίστο. Παιδιά έχουν βρει την πρώτη, εγώ έχω βρει τη δεύτερη. Δεν έχει βρει την πρώτη. Όχι. Παιδιά, να ανοίξετε ταξιδιωτικό γραφείο εσείς οι τρεις. Θέλει να αγοράσει κανένα φωνή. Το όμικρον. Όμικρον. Έλα ρε Χριστίνα, τρελαθούμε τελείως. Έλα τώρα, κοίτα, έχει εμφανιστεί ούτε η μισή λέξη, παραπάνω από τη μισή. Χριστίνα μου, το λύνουμε. Θα το πω, δεν ξέρω αν είναι σωστό. Κάνω το σταυρό μου, εγώ και έρχομαι. Έλα, πάμε, η δεύτερη λέξη που την ξέρεις, πες το. Η δεύτερη είναι Μελβούρνη. Είναι η Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Ναι. Η πρώτη, ποια μπορεί να είναι. Μοντρεάλ. Θα σε αφήσω να υποφέρεις να βράσεις το ζουμί σου. Βέβαια, βέβαια, στην Καναδά. Βέβαια. 420 ευρώ, κυρία μου. Φυσικά είσαι πρώτη. Με αυτά τα χρήματα, ο Νίκος είχε 100 από την εξομαχία, δεύτερος γύρος. Επόμενη κατηγορία, ετοιμάσου, Νικόλα, παίζεις πρώτος. Όχι, ψέματα, σου λέω, για να σου δώσω κουράγιο. Η Μάρου παίζει πρώτη. Έτοιμος ήμουν. Έτοιμος ήσουν. Η κατηγορία είναι αθλητισμός. Αθλητισμός. Κοιτάξτε, άμα έχουμε βάλει και πόλο μέσα, τελειώσαμε. Αν και από αυτό που βλέπω. Δεν παίζει. Θέλω να μου πεις εσύ, Ιωσήφινα. Μιλάμε για ονόματα προφανώς. Γιατί βλέπω τέσσερις λέξεις. Θα ήταν βολικό να βρούμε ένα-δύο ονόματα. Είναι έτσι. Είναι δύο ονόματα. Είναι δύο ονόματα, ναι. Και συγκεκριμένα δύο τεράστιες μορφές από το ίδιο άθλημα. Μάρου, ήρθε η στιγμή να παίξει. Δεν θέλεις. Θέλεις. Έτσι βλέπω, είσαι πολύ καλά. Όχι, λέω τώρα ότι θα φέρω χρεοκοπή. Όχι, παιδί μου, χρεοκοπή. Κι άλλη, όχι άλλη, τέρμα η χρεοκοπή. Έλα, Μάρου, πάμε. Η Μάρα, η οποία έχει καταγωγή από Πειραιά και από Κάιρο, λίγο. Η μαμά από Κάιρο. Ναι. Ο μπαμπάς είναι λίγο από Αλεξάνδρεια. Και κοινάμε όμορφα. 150 ευρώ, ψάχνουμε δύο πρόσωπα στο ίδιο άθλημα. Πώς λέμε, Μαγντί Τολμπά και Χωσάμ Χασάν. Και... ναι, αλλά θέλω ένα σύμφωνο εγώ. Το ρο. Ωραία. Μάρουα, ξανά, έχεις βγάλει 3 εκατοστάρικα ήδη. Είδες. Ήδη. Είδες. Μπράβο. Πες μου, θα ξανασταματήσει τα 200, Μάρουα. Στοπ, στοπ. Έλα, μωρέ. Για λίγο, για λίγο, για λίγο. Αμίρ Μέγκαχεντ, λέγε. Το μη. Μη, Μέγκαχεντ. Μάρουα. Έχεις 360 ευρώ με τα γράμματα που βρήκες. Μπορεί να αγοράσεις φωνήεντα, διαμάντι του Νείλου, πες μου. Θα γυρίσεις. Θα γυρίσεις, οκ. Okay. Είναι ωραία, Αίγυπτο, για όσους έχουν πάει, εγώ είναι μία από τις πινέζες στο χάρτη που δεν έχω βάλει ακόμη. Να πας, είναι ωραία. Θέλω πάρα πολύ να πάω, 20 ευρώ. Πάλι τα ίδια. Το πι. Το γράμμα είναι το πι, πυραμίδες. Παπούτσι. Μην μου φέρεις αντιρρήσεις. Πού εργάζεσαι, Μαρουά? Είμαι υπάλληλος γραφείου σε εταιρεία ταχυμεταφορών. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να γυρίσεις ξανά τον τροχό ή να αγοράσεις ένα φωνή. Θα γυρίσω. Κι εγώ έτσι από την εξωδέρκεια της Μάρουα είχα καταλάβει ότι δουλεύεις στο εξωτερικό. Θα μπορούσες βέβαια. Πού θα ήθελες να δουλεύεις, παιδί μου? Σου έχω πει ποια είναι η δεύτερη δουλειά μου, δεν μπορώ να την πω τώρα στον αέρα. Όχι, να το πεις, παρακαλώ. Δεν έχω χρόνο να την πει όμως, γιατί έχουμε δεύτερη ευκαιρία τώρα. Είδες, και να χάσεις μπορεί να πεις τη δουλειά σου. Πού θα ήθελες να δουλεύεις ή που δουλεύεις κρυφά, πες το. Άμα το πω δεν θα είναι κρυφά. Δεν πειράζει μεταξύ μας, δύο μας. Θα με απολύσουμε. Πες το σταυτί μου, κάτσε να βάλω το μικρόφωνο κοντά. Πες το σταυτί μου. Είμαι τετράωρη στην Άσα. Τετράωρη στην Άσα, πολύ καλή δουλειά αυτή. Κολλάνε ένσημα εκεί. Σταμάτα, γι' αυτό είναι κρυφή. Ένα σύμφωνο, σε παρακαλώ. Το ταφ.
Εάν δεν έχει μη σε ενοχλεί τίποτα, έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Αλλά και υπάρχει και την κερδίζεις και παίρνεις τα σαραντάρια σου. Και αποφασίζεις τώρα εάν θέλεις να αγοράσεις κάποιο φωνήεν. Είσαι ήδη σε ένα ποσό στρογγυλό, τα 500 ευρώ μάρουα. Θα γυρίσω. Είναι ο γύρος σου ξεκάθαρα. Λοιπόν, εδώ θέλω ένα σύμφωνο. Αν υπάρχει, θα πάρεις άλλο ένα τσάμπα. Τσάμπα πράγμα. Έλα, πάρε, πάρε. Το όμικρον. Ένα σύμφωνο, βρε. Α, συγγνώμη. Το σίγμα. Σίγμα. Και ένα επιπλέον που είναι δωράκι, αλλά πρόσεξε. Εάν δεν υπάρχει, χάνεις και τη σειρά σου. Το χ. Χ. Χέοπας. Δεν έχει χέοπα, δεν έχει πυραμίδα, έχει Χριστίνα από χ. Έχει όμως δεύτερη ευκαιρία. Μην την τρολάρω λίγο, αμέσως να πεταχτείς. Άτε, άτε, άτε. Το είχα ξεχάσει καλά. Λοιπόν, το θυμίζει η Ιωσήφινα, να ξέρει. Γεια σου, Ιωσήφινα. Αν θες να αγοράσεις, αγόρασε. Αν θες να γυρίσεις. Βασικά θα αγοράσω. Γιατί είδες, δεν τα πετυχαίνεις. Όχι, γιατί είχα στο μυαλό μου το όμικρον και το μαρτύρησα. Όμικρον έχουμε. Υπάρχει. Αν σε βοήθησε να λύσεις αυτό το γρίφο, δύο ονόματα του αθλητισμού από το ίδιο σπορ, πες το τώρα. Αλλιώς, 4,40 στο ταμείο σου και παίρνεις μια νέα απόφαση. Αγοράζεις ή γυρίζεις. Θα γυρίσω. Δεν είναι μακριά από τη λύση του γρίφου. Ο Νίκος που είναι και πιο του αθλητισμού το έχει βρει ήδη, αλλά περιμένει τη σειρά του καρτερικά, γιατί η Χριστίνα είναι μετά τη Μάρουα και αν χάσει η Μάρουα. Πάμε, γράμμα. Το φι. Όχι. Χριστίνα μου, είσαι έτοιμη να παίξεις ή έχεις βρει ήδη τα δύο ονόματα. Όχι. Το λέω γιατί ο Νίκος τα έχει βρει, άρα μάλλον δεν θα ξαναδούμε τη Μάρουα σε αυτό το γύρο. Χριστίνα, είναι στο χέρι σου. Θα το προσπαθήσω. Να το προσπαθήσεις. Το νι. Προσπάθησε καλά. Χριστίνα, το ξέρεις. Το δεύτερο. Από την πρώτη σειρά, το δεύτερο όνομα. Ναι, όλο βασικά. Δεν τώρα που το κατάλαβα. Τίποτα, δεν το ξέρεις, είναι κατανοητό. Ξαναγύρισε. Όχι, 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 το κατάλαβα. Ξαναγύρισε, παιδί μου. Αχ, μιλάμε, θέλω να το φωνάξω, θέλω να ουρλιάξω αυτή τη στιγμή να πω το όνομα. Και ο Νίκος θέλει να ουρλιάξει, δεν μπορεί να παίξει. Φίλε. 20 ευρώ. Έλα, αφού ξέρεις κάτι, πες ένα γράμμα που είναι βέβαια μέσα εκεί πέρα. Το ζήτα. Το ζήτα, σωστά. Όπως λέμε, ζωνάρι. Ωραία, διπλό ζήτα, 40 ευρώ. Ναι. Δεν σε βοήθησε καθόλου. Θέλω να πω ότι εσύ ψάχνεις μάλλον το πρώτο. Ξέρω το πρώτο και το, πρώτο... το δεύτερο το τελευταίο. Γιατί το λες κρυφά, αφού μας ακούνε όλη φορά στο μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Τι θες να κάνουμε τώρα, έχεις πραγματικά λίγα χρήματα, 100 ευρώ. Τι κάνουμε. Θα συνεχίσω. Ωραία, να συνεχίσεις. Αυτά που είναι εύκολα για άλλους, για μάχη καμιά φορά είναι δύσκολα. Είπε θα συνεχίσεις, αλλά δεν συνεχίζεις. Ωραία. Περιμένεις να γυρίσω εγώ, παιδί μου. Όχι. Έλα, είμαστε πολύ κοντά στη λύση. Θες και ένα μεγάλο ποσό, ένα γραμματάκι ακόμα και έχεις καθαρίσει, εντάξει. Ναι. Ένα-δυο γραμματάκια ακόμα θα τα βρεις. Έλα, μωρέ, παιδί μου, πάλι κοσάρικο και. Τέλος πάντων. Το λάμδα. Λάμδα. Διπλό και αυτό, 140 ευρώ. Άρα μόνο η πρώτη λέξη είναι αυτή που σε προβληματίζει έντονα. Η πρώτη-πρώτη λέξη. Όχι. Α, σε προβληματίζει κι άλλη γιατί... Όχι, όχι. Την πρώτη την έχω βρει. Ολό! Ναι, με προβληματίζει από τη δεύτερη σειρά το όνομα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον λένε. Okay, εντάξει. Να σου πω ότι δεν είναι από την Καλλιθέα. Μπορεί να αγοράσει κιόλας. Έδωσα μια μικρή βοήθεια. Σε αυτό το λέω επειδή πολύ ρωσόφωνο στην Καλλιθέα. Αυτός δεν είναι. Μπορώ να πάρω φωνήεν. Ναι. Μόλις αυτό που μας είπε η Ιωσήφινα, μάλλον θα σε βοηθήσει. Το αλφα. Το αλφα. Χριστίνα, την πάτησες. Δυστυχώς. Θέλω να γυρίσεις τον τροχό υποχρεωτικά πλέον. Θα πω το... ένα λεπτό. Έχεις χάσει τη σειρά. Μπερδεύτηκα. Χριστίνα, μπερδεύτηκες. Ήθελα να πω το κάμπο. Εντάξει. Από τον πανικό σου μπερδεύτηκες και έχασες τη σειρά σου. Και έτσι τώρα ο Νίκος, ο άνθρωπος που ξέρει το γρίφο μάλλον από το πρώτο γράμμα,
Σωστά το λέω, Νίκο. Δύο βασιλιάδες. Θες να γυρίσεις, να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο. Θα το δοκιμάσουμε. Μπορεί να χάσεις και τη σειρά σου. Το λέω, είναι όλα τα ενδεχόμενα μέσα. Απ' έξω. Έλα, Νίκο μου. Λογικό, ακούγεται. Ξέρει δύο βασιλιάδες, όπως λέει. Και να μπουν τα κορίτσια και σου λέει τώρα τι βασιλιάδες. Αθλητισμός δεν ήτανε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύο βασιλιάδες. Όντως, παιδιά, έλα τώρα. Έλα. Εντάξει. Φίλε, μιλάμε, είσαι ο βασιλιάς της ατυχίας. Αυτός ο βασιλιάς είσαι. Οι άλλοι βασιλιάδες είναι εκεί. Δεν γίνεται, Νίκο, δεν γίνεται. Μαρουά. Εντάξει, δεν είσαι και εσύ φαν του αθλήματος, το κατάλαβα. Της τύχης. Ξέρεις κάποιον από τους δύο. Ξέρω τον πρώτο και το δεύτερο με μια μικρή αμφιβολία για το μικρό του, αλλά να σου πω κάτι θα το πω. Ωραία. Είμαι έτοιμος. Ακούω, όλοι ακούμε. Πες μου το σίγουρο, το πρώτο, το σιγουράκι. Michael Jordan. Michael Jordan φυσικά, ο Air. Και ο δεύτερος ποιος είναι. LeBron James. LeBron James, βεβαίως. Ασφαλώς, ο Michael Jordan, ο καλύτερος παίκτης δεκαετίας 80-90 και ο LeBron James, ο καλύτερος παίκτης από τον Michael Jordan και μετά. Θα πω εγώ, έτσι για να συνοψίσουμε. Ποιος είναι ο επόμενος, Σιέρις Μάρουα, για να κερδίσεις. Ποιος είναι ο επόμενος μετά τον Michael Jordan. Αυτός μετά το προηγούμενο. Όχι, είναι ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο ο επόμενος. Θα το θυμόσαστε αυτό. Μάρουα, 4-40 γράφει το ταμείο σε αυτό το γύρο. Σύνολο, ξέρεις πόσο είσαι. 4,40, γιατί είναι τα πρώτα σου λεφτά. Αλλά με αυτά τα πρώτα σου λεφτά περνάς για 20 ευρώ από τη Χριστίνα στην πρώτη θέση. Μπράβο, Μάρο, ο Νίκος έχει 100 ευρώ και εσείς έρχεστε εδώ χωρίς Michael Jordan και LeBron James. Αυτό το βάλαμε σήμερα. Θα βάλουμε πιο εύκολο την άλλη φορά στα τηλέφωνα που θα σας δώσει τώρα η Ιωσήφινα μου. Αν θέλετε να έρθετε και εσείς στην παρέα μας, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8080. Λοιπόν, πάω να εξηγήσω στην Χριστίνα ποιος είναι ο LeBron James και έρχομαι σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Έλα να σου πω. Οι τρεις παίκτες μας σήμερα καταφέρουν πολύ ωραία να μοιράζονται το παιχνίδι και να παίρνει πότε ο ένας λεφτά πότε ο άλλος. Το αποτέλεσμα είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Κυρίως τα κορίτσια μας. Δηλαδή η Μάρουα που προηγείται με 4,40, αλλά με 20 ευρώ διαφορά από τη Χριστίνα δεν νιώθει κανένα προβάδισμα και καμία ασφάλεια. Ούτε ο Νίκος μπορεί να νιώθει άσχημα, γιατί έχει 100 ευρώ που σημαίνει με 3 εκατοστάρικα τσουπ να μπαίνει κι εσύ στον κόλπο. Όλα αυτά μπορεί να γίνουν πάρα πολύ εύκολα στον επόμενο γύρο μας κιόλας. Η κατηγορία του τρίτου γύρου όπου παίζει πρώτη η Χριστίνα είναι. Η κατηγορία είναι στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο. Ξεκίνα το γύρισμα, φτάσαμε. Στο σημείο που με 20 ευρώ και μόνο περνάς πρώτη. Θυμάσαι την ταινία με τον Tom Hanks στο αεροδρόμιο. Όχι. Λεγόταν Terminal και είναι αληθινή ιστορία ενός τύπου που έμεινε όμοιρο σε ένα αεροδρόμιο επειδή δεν είχε σωστό διαβατήριο. 30 ευρώ, σε ακούω. Το σίγμα. Βρε. Εντάξει, 30, δεν κακό. Κακό δεν το λες. Σίγουρα. Πόσα λεφτά φτάσαμε, Ιωσήφινα μου. 150 ευρώ. Ωραία. Γυρνάω. Ναι. Το ταφ. Terminator. Αμερικάρα μου. Το πνίγει το φουνταριστό ο φίλος μου ο Νίκος. Και ιστορική ραδιοφωνική εκπομπή το πνίγει το φουνταριστό. Ξέρω. Πες μου λοιπόν. Λοιπόν, θα πω το μη. Μινάς. Πολύ ωραία. Θα σου κάνω πάσα ή θα γυρίσει μόνος. Είναι. Το λέω γιατί έχουμε ομαδικό πνεύμα, εμείς το πόλο. Έλα. Μήνε. Μπράβο, πες το. Κάπα. Κάπα, ναι, 100 ευρώ. 120. Νίκο, νομίζω ότι είναι πολύ λίγα τα γράμματα για να τα κοιτάς από τώρα και να βρεις
κάτι μέσα στο αεροδρόμιο. Κάτσε να δεις τι θα σου φέρει πρώτα ο τροχός που σου φέρνει άσχημα μαντάτα. Έλα Μαρό, παίξε. Το πι. Δεν υπάρχει πι, Χριστίνα μου, ήρθε η σειρά σου. Στο αεροδρόμιο. Αυτή είναι η κατηγορία. Το ρο. Όποτε φέρνεις 30, το δίνεις και καταλαβαίνει, ε. Ναι. Μπράβο σου. Δείξε μου το διαβατήριό σου και προχώρα, σε παρακαλώ, στον έλεγχο. Θα μπορούσε να είναι και αυτό, έτσι, έλεγχος διαβατηρίων. Ναι. Δεν είναι όμως, ξεκάθαρα. Το Δέλτα. Έχεις 260. Θα αγοράσω. Το Αλφα. Το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης συνήθως δίνει η λύση για όλο το γρίφο σε πολλούς ανθρώπους. Χριστίνα μου... Μπορώ να αγοράσω. Βεβαίως. Γιώτα. Ωραία. Νομίζω ότι το και σχεδόν το ήξερες, οπότε δεν σε βοήθησε αυτό. Όμως το άλλο κάτι μπορεί να μας δείξει στη συνέχεια. Γύρισε, σε παρακαλώ. Θα κάτσω εγώ σε μια γωνίτσα εδώ, ήσυχος, δεν θα μιλήσω. Δεν ενοχλώ, παιδιά. Εγώ, Νίκο, παίξε εσύ. Δεν θα ενοχλήσω, χρεοκοπήσαμε, την πατήσαμε. Να σε παρηγορήσω κι εγώ. Με έχει πάρει από κάτω. Με έχει πάρει από κάτω. Νίκο, παίξε. Στον επόμενο θα τα πάμε καλύτερα. Πήγαινε ξεχαρίνεις λίγο. Νίκο, σου είπα ήδη δύο φορές να παίξεις, δεν έπαιξες. Θα ήθελα να γίνω πιο επιθετικός απέναντί σου, αλλά είσαι αμυντικός στο πόλο, δεν με παίρνει. Από μακριά στο λέω, γύρισε. Μια λέξη μου λείπει. Το ξέρω, σε έχω δει τόση ώρα. Κόβει το μάτι του, ψάχνει να βρει μια λέξη. Και θα σου πω εγώ ποια λέξη είναι. Είναι η τελευταία που σε ζορίζει, σωστά. Η πρώτη. Α, η πρώτη. Mm. Ωραία, φίλε. Αλλά δεν θέλει να παίξω. Δύο φορές ξέρει το γρίφο σχεδόν και χρεοκοπεί, είχαν τη σειρά του. Έλα, γορνά μου, πάρε να έχεις και εσύ, μπράβο. Τέλεια. Να το πάρω μαζί με τον Παλαντέρ. Πρέπει να γυρίσω. Όχι, μπορεί και να το πει με τη λογική ότι είσαι ήδη πρώτη. Μεγαλώνει λίγο το πρόβλημα. Απομακρύνομαι. Είσαι εντάξει με αυτό? Είμαι. Το λέω. Ναι. Αγορές χωρίς δασμούς και φόρους. Αγορές χωρίς δασμούς και φόρους. Άρα η λέξη μυστήριο που έψαχνε ο Νίκος ήταν οι αγορές. Ήταν όμως, να το κλειδώσουμε, να το επιβεβαιώσουμε. Λοιπόν, μικρή Κλεοπάτρα. 540 ευρώ σύνολο έναντι 100 που έχει ο Νίκος. Νιώθω. Και μισό λεπτάκι τώρα, γιατί. Κάτσε τώρα γιατί τα πήραμε το κίνο. Τι χειροκροτείτε, ρε παιδιά, σας φάνηκαν πολλά αυτά τα λεφτά. Εμένα δεν μου φαίνονται πολλά. Κινδυνεύουμε να εκτεθούμε με τα ποσά αυτά. Θέλω από τη λεξομαχία τώρα να κάνουμε μια νέα αρχή. Να πατήσουμε το κουμπί γρήγορα. Είναι 200 ευρώ μάνι-μάνι. Και μετά πάμε στο γύρο με τα 500 ευρώ. Η κατηγορία είναι ντόπια λαλιά. Έτοιμοι. Το βλέπετε και το ψάχνετε. Βλέπω να ζορίζεστε. Δίνω μικρή βοήθεια. Κυπριακή. Να ακούω τους φίλους μας στην Κύπρο τώρα που χτυπάνε την τηλεόραση. Έλα, βρε Μάρουα. Ριάλια. Ναι. Και λεφτά. Δεν ξέρω, αλλά κάτσε να σου πω. Το τραγουδούσε. Λοιπόν, επί τη ευκαιρία, ριάλια και λεφτά και 200 ευρώ για σένα, να πω άλλο ένα τεράστιο καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας στην Κύπρο, που εδώ και 5 χρόνια, ανελιπώς, είναι μαζί μας στο ραντεβού στον τροχό της τύχης. Στην Κύπρο μας. Και κυρίως
Το φίλο μου, τον Πανίκο και τη φίλη μου τη Μαρία που με έχουν φιλοξενήσει εκεί πολλάκις και σας χρωστάω πάρα πολύ, πολλά ευχαριστώ και πάρα πολλά κιλά που έχω πάρει τρώγοντας εκεί τα φαγητά τους. Λοιπόν, Μαρουά, 200 σύν αυτά που είχες, όπα, τι έχει γίνει εδώ, βελτιώσαμε τη θέση μας. 7.40 κυρία Μαρουά. Που διαλέγει τώρα για κατηγορία. Λοιπόν, πρώτη κατηγορία, τίτλος από ταινία. Έχουμε έργο τέχνης, δεύτερη κατηγορία, και η τρίτη μας είναι με το ίδιο όνομα. Δηλαδή, έχουμε δύο γνωστούς ανθρώπους που έχουν διαφορετικό επίθετο, αλλά έχουν το ίδιο μικρό όνομα. Σάκης Ρουβάς, Σάκης ο Υδραυλικός. Εντάξει? Ωραία. Μάρο, τι θέλεις. Ποιες είναι οι κατηγορίες? Έλα, κορίτσι, μας αγκαλιάσαι, μπράβο. Ποιες είναι οι κατηγορίες, με ρώτησε, μπράβο. Μπράβο. Τη είπα πριν από 10 δευτερόλεπτα. Φεύγω. Καταλαβαίνω, έχει συμβεί σε. Πώς να πω, όσο θέλω τηλεόραση. Σε πολλές γυναίκες να χάνουν τα λόγια τους όταν με βλέπουν, αλλά δεν μου συμβεί σε 10 δευτερόλεπτα. Τίτλος ταινίας, έργο τέχνης και κοινό όνομα. Τίτλος ταινίας. Είσαι σίγουρη ότι δεν έχω πει τέτοια κατηγορία. Αλήθεια. Αστειεύομαι, έλα. Επόμενος γύρο. Ανοίγει ο πίνακας, εσύ διάλεξε την κατηγορία. Πάμε να δούμε τι μπορείς να κάνεις στην κατηγορία τίτλος ταινίας, γυρίζοντας τον τροχό τώρα. Είσαι πρώτη, διατηρήσου πρώτη. Βλέπεις ταινίες? Ναι, αλλά δεν συγκρατώ τίτλους. Δεν συγκρατείς τίτλους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί εσύ επέλεξε την κατηγορία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτηκες. Έλα μου. Τι να πω. Το ταφ. Το ταφ. Ωραία, ταφ. Υπάρχει ταφ στο τίτλο της ταινίας μας. 6,60 ευρώ, ξαναγύρισε. Δεν είναι η ταινία ο Αστερίξ και η Κλεοπάτρα. Το νι. €150 ευρώ εδώ και 60 από πριν, 210. Πάνω από 100 αγοράζεις φωνή εδώ, όποτε θέλεις. Γυρίζεις. Γυρίζεις. Ωραία. Και από ό,τι βλέπω, δεν είναι και η ταινία «Η Θεή της Αιγύπτου» που βγήκε πρόπερση. Με τον Τζέραλντ Μπάτλερ και τον Λάνιστερ, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Πι. Ωραία. Θα γυρίσω. Ωραία. Και άλλη ωραία ταινία είναι «Η Έξοδος», που βγήκε επίσης με αιγυπτιακό περιεχόμενο πέρσι. Το Λάμδα. Για ένα ρολόι Σλάσεντζερ, το Λάμδα. Μπράβο! Οπότε, να λοιπόν που ξαφνικά η φίλη μου η Μάρουα και τσίμπησε το κινητάκι της MLS, το οποίο είναι καταπληκτικό διότι έχει οπίσθια κάμερα και μπορεί να βγάλεις super selfie, και το ρολογάκι γιατί δεν βλέπεις την ώρα να κερδίσεις. Ξέρεις κάτι, έχει μείνει μια δωροπιταγή, τη μαζεύεις κι αυτή? Να τη μαζέψω. Εκτός αν θέλεις να αγοράσεις φωνή. Λέω να αγοράσω. Σωστή σκέψη. Θα πω το α. Α. Ένα α. Ωραία. Πάρα πολύ βοηθητικό. Είναι το μόνο που ήξερα. Είναι το μόνο που ήξερες, ε. Συγγνώμη, άρα ξέρεις την πρώτη σειρά. Ναι. Και δεν σου πάει το μυαλό πουθενά, γιατί ο Νίκος για χιλιοστή φορά ξέρει το γρίφο από το τρίτο γράμμα. Όχι. Και περιμένει πώς και πώς να έρθει η σειρά του να ξαναχρεοκοπήσει. Το έχει κάνει ήδη τρεις φορές. Όχι. Όχι. Πρέπει να το ξέρεις κι εσύ, έτσι. Ούτε εσύ δεν είσαι φαν των ταινιών. Μάρουα, πρέπει να γυρίσεις ή να αγοράσεις. Θα αγοράσω το όμικρον. Όμικρον. Καλά τώρα. Μπάτσες, το ήξερες αυτό, το ήξερες. Δεν είναι τόσο δύσκολο και μιλάμε για blockbuster εκπληκτικό. Έχει βγει στην πραγματικότητα το νούμερο 9 τώρα. Έλα, Μάρουα, γύρισε. Τι να πω. Αν δεν έχεις πετύχει αυτή την ταινία μπροστά σου, προφανώς και δεν μπορείς να το βρεις. Αλλά δεν είναι κάποια άγνωστη ταινία. Όχι. Εδώ κολλάει. Και το βρήκα. Το βρήκες τώρα? Έλα, μωρέ Μάρουα. Με το που γύρισα τον τροχό το βρήκα. Έλα, μωρέ Μάρουα. Δηλαδή, εδώ θα το πω να πω μια αιγυπτιακή παροιμία. Αιγυπτιακή. Ναι. Όλα τα έχει Μάρουα, χρεοκοπία τσέλιπε. Έλα. Τι να πω, τώρα το βρήκε τώρα το βρήκε. Το έχουμε. Ναι, νομίζω. Το έχει κάνει πολύ εύκολα, έτσι δεν είναι? Γενικότερα δεν είμαι φαν των ταινιών. Έχει φανεί αυτό. Έλα. Τέλο πάντων, οκ.
συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε όλοι, όλες τις ταινίες του κόσμου ή οτιδήποτε. Απλώς μιλάμε για blockbuster τώρα, 30 ευρώ. Λοιπόν, το σίγμα. Ωραία, υπάρχει ένα σίγμα, δεν σε βοηθά, δεν είναι στην τελευταία λέξη. Θέλεις να γυρίσεις και πάλι? Ναι. Τρομερό. Πραγματικά τρομερό. Τουλάχιστον εδώ και λάθος να κάνεις, θα ξαναπαίξεις. Θα πω το ρο. Τέλεια. Ξαναπαίξε. Ωραία. Δεύτερη ευκαιρία, άμεσα. Το μη. Και τώρα φτάνουμε, παιδιά, σε ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί. Είναι το έργο που ο Νίκος ξέρει το γρίφο, δεν έχει λεφτά, ξέρει όλους τους γρίφους με το πρώτο δευτερόλεπτο και όποτε γυρίζει χρεοκοπεί. Δεν θα γυρίσω. Ναι, ρε Νικόλα, αυτή είναι η στρατηγική. Θα σου πω κάτι όμως. Ειλικρινά, μόλις τελειώσει όλη η φάση, θέλω να γυρίσεις. Να δούμε, ρε φίλε, πάλι θα χρεοκοπήσεις. Μετράει να γυρίσω μία τώρα, χωρίς να μετράει. Ωραία, πες το και μετά γυρίζεις. Ο πλανήτης των πυθίκων. Λοιπόν, ο πλανήτης των πυθίκων. Τώρα γυρίζει και μετά το επιβεβαιώνουμε. Παιδιά, πρώτα γυρίζει. Ωραία. Πρώτα γυρίζει. Αν είναι 500, το πάρω. Λοιπόν, φυσικά και είναι ο πλανήτης των πυθίκων. Αυτή είναι η λύση του γρίφου. Τρεις παλιές βερσιών με τον Charlton Heston, άλλη μία μετά στη δεκαετία του 2000 και τρεις τώρα. Συνολικά έχουμε φτάσει στις 7 ταινίες ο πλανήτης των πυθίκων. Καμία από τις 7 δεν είδαν τα κορίτσια. Για μία πληρωνόμαστε όμως. Για μία ταινία πληρώνεσαι. Εντάξει. Γύρισε, ρε φίλε, πήρες 100 ευρώ. Γύρισε να δω τι άλλο θα μπορούσε να έχει πάρει. Εάν φέρει ξανά χρεοκοπία, φίλε, σου κλείνω μεταγραφή τώρα στη Βουλιαγμένη. Τώρα δεν έφερα. Αδερφέ, και 50 που θα έφερνε, πόσα θα σου δίνω εγώ, πάλι 100. Καλά έκανε και τόλισε. Μπράβο. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ για τον Νίκο, γιατί είναι καλό παίκτη, αλλά πολύ άτυπο σε αυτό το σημείο. Με τα 100 ευρώ ανέβηκε στα 200. Και από τα 200 μπορεί να απειλεί λίγο καλύτερα την Μαρουά που έχει 740 ευρώ. Η Χριστίνα και το κοινό μας δεν έχουν τίποτα στα χέρια τους. Αυτό που μπορεί να αλλάξει για το κοινό μας. Για το κοινό μας θα πάρει τώρα ένα ρολόι Slashender και εσείς διαφημίσεις. Ιωσήφινα εδώ που φοράει το χρυσοπίκλικο αυτό φόρεμα και θέλω να τραγουδήσω Goldfinger για να μας πάρουν το James Bond, αλλά δεν μας παίρνουν ούτε για τους τίτλους αρχής. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε εδώ την Ιωσήφινα να ομορφύνει κι άλλο το αυτοκίνητο, γιατί το αυτοκίνητο αυτό είναι το μεγάλο δώρο της εκπομπής και σήμερα κάθε μέρα 700 επεισόδια. Αυτό είναι. Ιωσήφινα μου, ήρθε η ώρα για τα παιχνίδι. Αν δεν το κερδίσει κάποιο σήμερα. Μπορεί. Ποτέ κανείς δεν ξέρει πότε θα φύγει το αυτοκίνητο από εδώ. Έτσι ξαφνικά φεύγει, το έχει γράψει ο Βαρδής, το έχει τραγουδήσει ο Ρέμος. Έτσι ξαφνικά φεύγει από εδώ το αυτοκίνητο και έχει φύγει 8 φορές προηγούμενες σεζόν. Γιατί να μην φύγει κι άλλη μία σήμερα? Δεν μπορεί? Φυσικά και μπορεί. Έχω τη φίλη μου την Μάρουα, η οποία είναι επηρεώτησα από το Κάιρο και έχει έρθει εδώ με 740 ευρώ στην τσέπη αυτή τη στιγμή πρώτη. Με τον Νικόλα να έχει 200 ευρώ και τη Χριστίνα να έχει πετύχει επάνω στο ναυάγιο της χρεοκοπίας πλάς και να μην έχει χρήματα. Ωστόσο, η πρωτοπόρο μας Μάρουα έχει τόσα λίγα χρήματα που στο τελευταίο γύρο, με ένα 500 και κάτι ψηλά, αλλάζει η πρώτη θέση. Πάμε! Είναι bonus γύρω για 200 ευρώ. Και η τελευταία της διαδρομής μας, που είναι η Χριστίνα, έχει το δικαίωμα να παίξει πρώτη, γιατί είναι η σειρά σου. Ζωζεφίν, παιδί μου, πες μας και την κατηγορία. Η κατηγορία είναι με το ίδιο όνομα. Δύο άνθρωποι που έχουν το ίδιο μικρό όνομα. Χριστίνα μου, παρακαλώ. Το Έντι. Το Νι. Ένα σιγουράκι είναι ότι το πάνω όνομα δεν είναι Νίκος. Ναι. Το πι. Ούτε Παύλος είναι. Ξανά. Mm.
μου. Νικόλα, με ένα πελακοσάρικο έχει ανατρέψει τα πάντα. Κάτσε να παίξω. Ωραία. Πες κανένα διπλό γράμμα, θα πάρεις κάτω στάρικο. Το μη. Μη. Και εδώ, παιδιά, η Μάρουα έχει τη σπάνια ευκαιρία και χωρίς να βγάλει πολλά χρήματα, να βρει τα σωστά γραμματάκια, να βρει τα δύο ονόματα και να λύσει το γρίφο για να έρθει μαζί μου στο τελικό. Περιμένω το γύρισμά σου. Το δεύτερο επίθετο ήδη έχει το πρώτο του γράμμα εκεί. Ένα θαυμαστικό θα σου δώσει αρχικά 40 ευρώ. Κάπα. Κάπα, ναι. Τώρα, αν το σηκώσεις ή θα χρεοκοπήσεις, όχι ολοκληρωτικά, θα χάσεις αυτά τα 40 που έβγαλες μόλις τώρα, ή θα διπλασιάσεις τα 7-40 που είχες πριν, αυτά τα 40 τώρα, οπότε πάμε για γύρω στα 1.800 με 2.000 μαζί με αυτά που μπορεί να βγάλεις αργότερα. Θα πάρεις αυτό το ρίσκο ή θα απλά το πάρω. Θα γυρίσεις. Θα το πάρεις. Θα το πάρω. Μάρουα, δεν παίζεις. Αν χρεοκοπήσω, θα είναι αυτά που έχω τώρα. Και τη σειρά σου. Εντάξει. Μάρουα, έρχομαι να σηκώσω το θαυμαστικό, να το πω, να ομολογήσω. Δεν περίμενα αυτή σου την απόφαση. Αφού στον πρώτο με έκαψε. Ναι, την προηγούμενη φορά την πάτησες. Τώρα όχι. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Απλώς δεν το περίμενα γιατί είσαι ήδη πρώτη και θα μπορούσες να πας λίγο πιο τίμια. Η τύχη όμως βοηθάει τους τολμηρούς και εύχομαι πραγματικά η τύχη να βοηθήσει την πολύ τολμηρή αυτή τη στιγμή, Μάρουα. Περίμενα, κλείσω μάτια. Κλείνεις μάτια. Την προηγούμενη φορά που έκλεισες τα μάτια σου. Έλα, τα έχω ανοιχτά, τα έχω ανοιχτά. Δεν τα κλείνεις καλύτερα. Όχι. Κλείς τα μάτια σου. Πάλι το ίδιο. Λοιπόν, ξέρεις τι έχεις φέρει. Χρεοκοπία. Άνοιξε τα μάτια σου. Ναι! Μπράβο! Παιδιά, τι να πω. Η χρεοκοπία ήταν στην άλλη πλευρά. Η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς και τους ημίτρελους. Μαρό, θα σου το πω τώρα. Έτσι, με ένα προβάδισμα 500 ευρώ, κανείς άλλος σε αυτή τη γη δεν θα σήκωνε και δεν θα παίρνει αυτό το ρίσκο. Γιατί αμέσως μετά μπορούσε η Χριστίνα και ο Νίκος να σε καθαρίσουν σαν να βγω με ένα 500 ευρώ. Όμως είσαι ημίτρελη, έχει βγει όλο αυτό το Αιγυπτιακό από μέσα σου, έτσι. Και λες, δεν βαριέσαι. Πείσμος από τον πρώτο γύρο. Τόσες πυραμίδες χτίσαμε. Δεν θα βρούμε ένα 500 jackpot. Σε παρακαλώ. Μπράβο, κορίτσι. Μπράβο. Γυρίζω. Ωστόσο, άκου τι έχει γίνει τώρα. Έχεις ακόμη 40 ευρώ. Ναι. Γιατί όλος ο διπλασιασμός θα γίνει αφού και αν λύσεις το γρίφο. Άρα δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Εδώ. Πάμε. Γυρίζω. Γυρίζεις. Έχει κάβα το διπλασιασμό όλων των χρημάτων της. Μπορεί να τη στείλει μέχρι τα 2.000. Αλλά... Κοίτα, έλα τώρα σοβαρά. Εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και από μέσα μου, γιατί δεν μπορεί να έχουμε κάνει αυτή την αγωνία να σηκώνουμε το θαυμαστικό για να χρεοκοπήσουμε μετά και να χάσουμε και τα 40 ευρώ και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το jackpot. Είναι... Χριστίνα, τελευταία ευκαιρία. Παίζω. Τώρα. Πάμε για την Χριστίνα μας. Πάμε για την Χριστίνα μας. Με 5 εκατοστάρικα πρώτη. Να κολλήσει. Καλά. 490 ευρώ πιο κάτω. Το σίγμα. Ξανά. Ισχύει ακόμα το αρχικό σου πλάνο. Το λύνεις, μπόνους, λύση. Σου λείπει μόνο το 500 που μόλις πέρασε μπροστά σου. Ωραία. Θα πω το ρο. Ξανά. Έλα, βρε. Κοίτα τώρα πόσο κοντά, που έχει παρκάρει, ρε παιδιά, ο τροχός της τύχης. Νικό, τα γράμματα μάλλον δεν θα είναι και πάρα πολλά από εδώ και πέρα. Οπότε ή φέρνε 200, ή φέρνε δώρα,
ή φέρνε 500. Οτιδήποτε είναι διψήφιο δεν σου κάνει, αδελφέ. Πάμε. €30. Λοιπόν, θα πω το ταφ. Ξανά. Δεν μιλάμε για ψήλου τάχυρα, ήταν αυτό το τριαντάρι τώρα. Ναι, και είναι και ωραίο. Θέλεις σίγουρα το 500. Θα πω το λάμδα. Λοιπόν, να το βάλουμε στην πραγματική τη διάσταση, Νίκο. Ναι. Υπάρχει ακόμη ένα γράμμα που μπορεί να σου δώσει χρήματα. Αλλά το ποσό σου είναι μεγάλο. Η διαφορά εννοώ. Μόνο, κυριολεκτό, μόνο ένα γύρισμα, μόνο το 500 € μπορούν να σε φέρουν πρώτο. Εκτός αν φέρεις δωρεπιταγή και 200 € μπόνους. Γεια σας εδώ. Τελευταίο γύρισμα. Πάμε! Όχι τα 500, ναι! Όχι! Γιατί ακόμη και αν έφερες τη δωρεπιταγή, είχες 300 και τον πόνους 2-5. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις. Πες μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα πω το Δέλτα. Μάρουα, ξέρεις. Ξέρω την πρώτη και την τελευταία. Άρα καλά έκανε ο Νίκος και έχασε. Παίξε, Μάρουα, έχεις χρεοκοπήσει πριν από λίγο, αφού πρώτα είχες βγάλει το jackpot. Δεν τελείωσε τίποτα. Εφόσον τα κορίτσια δεν το ξέρουν ακόμη, δεν τελείωσε τίποτα. Σε ακούω για 180 € ένα ρολόι Slashender και 10 € για κάθε γράμμα. Το ζήτα. Ζήτα. Και κάπου εδώ. Και κάπου εδώ τελειώνει το παιχνίδι μας. Γιατί ήταν το τελευταίο σύμφωνο. Δεν αφήνεις περιθώρια στους αντιπάλους και να θέλουν να βγάλουν χρήματα. Το θέμα είναι ποιος θα το λύσει για την τιμή των όπλων. Μάρουα, έχεις 5 δεύτερα. Πάμε. Κλέλια, ναι. Το πρώτο, το τελευταίο πανταζή, το μεσαίο... Την κλέλια, την πανταζή, την ξέρεις. Ναι. Με άλλη κλέλια δεν την ξέρεις. Όχι. Χριστίνα, τις ξέρεις και τις δύο. Απόπειρα, κλέλια, πάμε. Κλέλια, ρε... Νόσα, ναι. Πανταζή. Ωραίο όνομα θα ήταν αυτό, το ρε Νόσα. Μου αρέσει, αλλά δεν είναι αυτό. Και ο Νίκος, αν δεν το ξέρει, έχουμε καταστραφεί πλήρως. Γιατί θα πρέπει να το λύσω εγώ μετά. Δεύτερο δεν ξέρω. Ούτε εσύ στη δεύτερη. Κάνε και μια απόπειρα. Ρενόσα δεν είναι σίγουρα. Κλέλια, Ρενέση, Πανταζή. Τρολάρι. Ναι. Βεβαίως, να πούμε ότι είναι Κλένια, Ρένεση. Ο τόνος δεν πει σημασία βεβαίως σε εμάς εδώ πέρα. Και η Κλέλια, Πανταζή. Τα βρήκες και παιδιά, έφτασε όχι απλά κοντά. Το μόνο που του έλειψε είναι ένα τσακ. Μία δωρεπιταγή δίπλα και αυτή τη στιγμή θα ήσουν ο νικητής. Γιατί τα δύο κορίτσια δεν γνώριζαν, όπως και εσύ, την Κλέλια Ρένεση. Ωστόσο, ακόμα και με αυτό το ποσό, όταν κάνουμε σούμα, έχουμε μεγάλη νικήτρια. Και η μεγάλη νικήτριά μας με 740 € είναι η Μάρουα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας. Καλές επιτυχίες. Πνίξτε τον φουνταριστό, μην τον αφήσει ησυχία. Θέλω να με χαιρετήσει τα ρώσικα τώρα. Τώρα χαιρέτησα με τα ρώσικα. Πες καλό βράδυ να μας δείτε και αύριο. Σπακόιντι νότσι. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα να σου πάνε καλά. Να μην ξεχάσει του χρόνου. Αδερφές, έχεις. Μία. Μία. Στη Μόσχα, αδερφές μου. Στη Μόσχα. Παίρνω τη Μάρουα και όχι στη Μόσχα. Η Μάρουα έβγαλε 740 και επειδή δεν τη φτάνουν, θέλει κι άλλα λεφτά για να φύγει με τους φίλους της για Κάιρο. Ακολούθησε με. Αγκαζέ, φτάνουμε στον τελικό μας. Δεν νιώθω καλά. Με τα 740 € δεν νιώθω καλά. Ξέρω ότι μπορείς να πας μόνη σου στην Αίγυπτο, στα Πάτρια Εδάφη, αλλά θέλω να βγάλεις τόσα πολλά χρήματα που να πάρεις όλη την παρέα σου όντως. Και να σου πω κάτι, δεν παίρνεις και το αυτοκίνητο, ένα κύκλο θα κάνετε, έλα θα το ευχαριστηθείτε. Ταξιδάρα φοβερή. Καλή επιτυχία, Μάρουα. Ευχαριστώ. Δυνατά. Νούμερο 17. Εμένα μου αρέσει. Είναι αγαπημένα νούμερα και το 2 και το 1 και το 7. Θέλω να μου το δώσεις και να έρθεις μαζί μου εδώ. Στον
Τελευταίο γρίφο. Η Ιωσήφινη. Η τελευταία κατηγορία είναι τηλεόραση. Τέσσερις λέξεις. Παίρνω το φακελό σου, το βάζω στην καρδιά μου και από καρδιάς δίνουμε τέσσερα γράμματα. Σύμφωνα και ένα φωνία. Λάμδα, πι, σίγμα, ταφ και αλφα. Μόλις μπουν, θα σου πω τι ψάχνουμε από την τηλεόραση. Ένα σύριαλ. Θέλω να μου βάλεις τρία σύμφωνα και ένα φωνή. Σε ακούω. Θα πω το μη. Το πρώτο γράμμα είναι μη. Μωυσής. Ναι. Δεύτερο. Το όμικρον. Κρατάμε το φωνήεν, είναι το όμικρον και θέλω άλλα δύο σύμφωνα. Όμικρον, έτσι. Ναι. Όσιρις. Ναι. Το κάπα. Κλεοπάτρα. Και ένα ακόμη σύμφωνο. Το γάμα. Ωραία. Θα ήθελα να δούμε πόσα υπάρχουν στο γρίφο μας. Ναι το μη, ναι το κάπα, 10 δευτερόλεπτα, σύριαλ. Τα μυστικά της ΕΔΕΜ. Βεβαίως! Βεβαίως! Μπράβο, κορίτσι μου! Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά. Θα ήταν κρίμα να το χάσουμε εδώ πέρα και θα ήταν κρίμα με 7.40, δεν πηγαίναμε ούτε μέχρι το λιμάνι. Ενώ τώρα, μα την παρέα της Φεγγαρόπετρας, κάπου μπορεί να φτάσουμε. Θα κλείσω μάτια. Θα κλείσεις πάλι τα μάτια σου. Ναι, είναι το τυχερό μου. Θα κλείσεις τα αυτιά σου όμως. Ωραία, κλείσεις τα αυτιά σου και τα μάτια σου και ό,τι θέλεις, εδώ, γιατί όποτε τα κλείνει είναι τυχερή, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ, ανοίγω το φάκελο. Ο... Έλα, παιδί μου, μια χαρά είναι όλα, 3.000. 3.740 ευρώ για να πάει με τους φίλους της στο Κάιρο κανονικά και να γυρίσει κιόλας. Είναι η φίλη μας η Μάρουα. Ήρθε, έπαιξε, έκλεισε τα μάτια της, κέρδισε. Γιατί όποιος κλείνει τα μάτια και γυρίζει, κερδίζει. Καλή κυρία.